αυτή την ώρα λήγει η προθεσμία, νομίζω 10 του μήνα είναι, να ελέγξει ο καθένας από εμάς σε αυτή την προανάρτηση που έγινε διαδικτυακά, εάν οι πρώτες μας δηλώσεις είναι σωστά αποτυπωμένες σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά μας τα υπερουσιακά, τα ιδιοκτησιακά στοιχεία. Είναι ο Δήμος Ευγιάνου, είναι ο Δήμος Φεστού, είναι ο Δήμος Γόρτινας, είναι ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος και είναι ποιος άλλος Δήμος, Αρχανών Αστερουσίων νομίζω. Ελπίζω να μην κάνω λάθος, κύριε Γιώργο Ντάλα, ο κύριος Γιώργος Ντάλας που είναι υπεύθυνος μηχανικός της εταιρείας που ανέλαβε να κάνει την μηχανογράφηση. Καλημέρα σας από την κτηματογράφηση, καλημέρα σας από τον 984, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Πολύ σωστά τα είπατε. Είναι αυτή η πέντε δήμη. Αυτή η πέντε δήμη. Σε δύο μέρες λήγει η προθεσμία σε ό,τι έχει να κάνει με τον έλεγχο των χαρτών προανάρτησης και σας φιλοξενώ γιατί θεωρώ ότι είναι κρίσιμο το μέγεθος αυτό να το δούμε, να το ξέρει ο κάθε ιδιοκτήτης, να μπει να δει τον τρόπο. Θα μπορείτε και να μας τον πείτε ενδεχόμενα αυτόν τον τρόπο, είναι πάρα πολύ απλός. Να ελέγξει ότι είναι σωστά αυτά τα οποία έχει δηλώσει ή να πάει βήματα παρακάτω για να διορθωθούν πράγματα. Ναι, η προθεσμία λήγει 16, λήγει την Πέμπτη. Ο πολίτης πρέπει είτε να έχει κλείσει ραντεβού μέχρι και τις 16 και όταν λέμε να κλείσει ραντεβού να το κλείσει και ας πάρει ημερομηνία για αργότερα γιατί λόγω COVID δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολύ κόσμο στο γραφείο, είτε να αποστείλει email μέχρι τις 16 στα email του γραφείου κτηματογράφησης. Λήξη προθεσμίας λοιπόν 16. Τι σημαίνει, όχι, δεν θα πάω στο τι σημαίνει μετά τις 16 και πώς κινείστε εσείς, διότι είπατε ότι θα πρέπει, ότι μάλλον αφού πάρει κάποιος ημερομηνία μπορεί να κάνει το ραντεβού του και μετέπειτα. Άρα δίνεται εύλογα λόγω COVID ένας χρόνος που πάει μέχρι πότε, μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι τον Σεπτέμβριο ας πούμε. Όχι, όχι. Η προθεσμία είναι 16, αλλά επειδή στο γραφείο δεν μπορεί ταυτόχρονα ναι, να ραντεβού. Υπάρχει πολλής ναι. κόσμος, έχουν ανοίξει ημερομηνίες, έχει ανοίξει συγκεκριμένα η επόμενη εβδομάδα, τώρα νομίζω άνοιξε και η μεθεπόμενη, έτσι ώστε να συμπληρωθούν τα ραντεβού έως τη 16, όσο πάει, όσο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε στο γραφείο. Από ό,τι ξέρω σήμερα άνοιξε και η 22 έκτου, που είναι η μέρα Τρίτη, και υπολογίζω ότι θα πάει μέχρι και αυτή τη βδομάδα, δηλαδή μέχρι τις 25 έκτου μέρα Παρασκευή. Είναι μεγάλος ο αριθμός των πολιτών που εντόπισαν λάθη στην ιδιοκτησία τους, αυτούς τους πέντε προαναφερόμενους δήμους και θέλουν να κάνουν ή έχουν καταθέσει αίτηση επανεξέτασης. Είναι μεγάλος ο αριθμός, είναι ικανοποιητικός ο αριθμός που έχουν απευθυνθεί σε εμάς, είτε για να καταθέσουν αίτηση επανεξέτασης, είτε για να ελέγξουν με τη βοήθειά μας τα στοιχεία. Γιατί λαμβάνουμε καθημερινά μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων, λαμβάνουμε καθημερινά μεγάλο αριθμό email, που πολλές περιπτώσεις είναι κατευθείαν για να καθορίσουν ραντεβού ή να υποβάλουν την αίτηση επανεξέτασης, αλλά και πολλές περιπτώσεις είναι για να τους βοηθήσουμε για τη διαδικασία. Φτάνουμε δηλαδή σε τι ποσοστό, κύριε Ντάλα, όταν μιλάτε ότι είναι πολλές οι αιτήσεις επανεξέτασης? Το ποσοστό είναι περίπου στο 1,5% ναι. των δηλωμένων δικαιωμάτων. Είναι ένας αριθμός αναμενόμενος, είναι ένας αριθμός αντίστοιχος της περίοδου των ενστάσεων και είναι ικανοποιητικός αριθμός γιατί φαίνεται ότι οι πολίτες κοινοτοποιήθηκαν και τα είδαν τα στοιχεία και κατέθεσαν τις αιτήσεις τους. Υπολογίζουμε να φτάσει περίπου στο 3-4% των δηλωμένων δικαιωμάτων. Για αυτούς τους πέντε δήμους περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, Ακριβώς. Μάλιστα. Παραμένει το ίδιο ποσοστό των ανθρώπων επίσης οι οποίοι των ιδιοκτητών δεν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους, δηλαδή παραμένουμε σε αυτό το 20-25% ως γνωρίζαμε. Έχει υπάρξει μια μικρή αύξηση στην προσέλευση των πολιτών, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να καλυφθεί αυτό το ποσοστό του 20-25% των αδήλωτων δικαιωμάτων, των αδήλωτων ιδιοκτησιών. Ωραία. Τι σημαίνει από εδώ και κάτω λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία προανάρτηση, πότε πάμε σε οριστική ανάρτηση, πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και τι σημαίνει μετά την οριστική ανάρτηση των χαρτών, τι σημαίνει και τι ακολουθεί?
Τώρα εμείς θα τα επεξεργαστούμε αυτά τα στοιχεία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η ανάρτηση θα γίνει στο τέλος του Νοέμβρη, 26 Νοέμβρη, άμα δεν υπάρξουν καθυστερήσεις. Εκεί πέρα θα έχει πάλι ο πολίτης την δυνατότητα να υποβάλει ενστάσεις πλέον και αιτήσεις επανεξέτασης και αιτήσεις διόρθωσης, όπου με μια διαφορετική διαδικασία, πιο σύνθετη, μέσω επιτροπών, μέσω υπομνημάτων, θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Τώρα, σε αυτή τη φάση γίνεται απλές αιτήσεις επανεξέτασης, έτσι ώστε να βοηθήσει στην ουσία ο πολίτης στη κτηματογράφηση που τρέχει ο ανάδοχος. 26 Νοεμβρίου η οριστική ανάρτηση, λέτε. Το χρονοδιάγραμμα, ναι, είναι 26 Νοεμβρίου. Και θα παραμείνουν ανερτημένοι οριστική ανάρτηση οι χάρτες για πόσο, κύριε Ντάλα, γιατί αν θυμάμαι καλά και αυτά τα οποία ακούγαμε τουλάχιστον από την αρχή, σημαίνει ότι μετά από κάποιο διάστημα κλείνει αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή κλείνει ως φάκελος, ας το πω μεταφορικά, και διεκδικείς πλέον την περιουσία σου με άλλους τρόπους. Έχουμε μέλλον γι' αυτό. Είναι ότι δικαιώματα έρθουν μέχρι και το καλοκαίρι, θα φανούν στους πίνακες της ανάρτησης. Δηλαδή και τώρα κάποιος που δεν έχει υποβάλει δήλωση μπορεί να το υποβάλει έτσι ώστε να συμπεριληφθούν τα δικαιώματά τους στους πίνακες της ανάρτησης. Η ανάρτηση διαρκεί 2 μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και 4 μήνες για τους κατοίκους του εξωτερικού. Και μετά υπάρχει ένα διάστημα περίπου 8 μήνου από την έναρξη της ανάρτησης, όπου εκεί γίνεται η επεξεργασία των ενστάσεων. Μετά την επεξεργασία των ενστάσεων και την απόφαση των επιτροπών επί των ενστάσεων, καταρτίζονται οι πρώτες εγγραφές που λέμε του κτηματολογίου. Εκεί πέρα είναι που θέλουμε να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία, έτσι ώστε οι πολίτες να τις κάνουν με το λιγότερο κόστος και με το λιγότερο τρέξιμο της διαδικασίας. Τι σημαίνει αυτό και τα στοιχεία αυτά τα οποία οριστικοποιούνται και εφόσον δεν υπάρχουν λάθη σημαίνει ότι περνούν ψηφιακά στις καταστάσεις του ήδη υπάρχοντος κτηματολογίου η συνέχεια των υποθηκοφυλακίων και έτσι θα πορευτούμε και μπαίνουν στο όνομά μας χωρίς περαιτέρω, αν θέλετε, ταλαιπωρία. Ακριβώς, θα προσθεθεί δηλαδή και η Δήμη του Νότιου Ηρακλείου στο κτηματολόγιο, στο κτηματολόγιο, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν πιο εύκολα να κάνουν τις διαδικασίες. Μάλιστα. Χωρίς επιπλέον ταλαιπωρία και χωρίς επιπλέον κόστος, ή και εκεί θα χρειαστεί να καταβάλουμε οβολό, βάσει των όσων έχουν αποφασιστεί από τα αρμόδια Υπουργεία? Τώρα, άμα θα στη διαδικασία της ανάρτησης, στην περίπτωση που θέλει κάποιος να υποβάλει μία ένσταση, υπάρχει ένα κόστος των 5 ευρώ. Φαντάζομαι όμως ότι δεν εννοείται αυτό. Εννοείται τώρα για επιπλέον το τελικό για το κτηματολόγιο και το τι γίνεται στα τελικά του τα δεδομένα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς. Και από ό,τι ξέρω, μέχρι τώρα δεν έχει υποβληθεί. Δεν έχει μπει κάποιο επιπλέον κόστος στις περιοχές που έχουν μπει μέσα στο κτηματολόγιο. Συμπληρωματικά λοιπόν στοιχεία και έτσι ώστε να καταρτιστεί ένας πλήρης φάκελος γύρω από το όνομα του κάθε ενός. Ας πούμε Γιώργος Ντάλας, ο οποίος μπορεί να έχει ένα σπίτι στο Ηράκλειο και μπορεί να έχει ένα χωράφι σε μια περιοχή, σε έναν από τους προαναφερόμενους δήμους. Όλα τα στοιχεία πλέον συγκεντρωτικά. Αυτό λέτε και αποδεδειγμένο ότι είναι δικά του. Ακριβώς. Και τώρα, άμα μπει κάποιος στην πλατφόρμα της κτηματολόγιος, στο κτηματολόγιο.gr, μπορεί στις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο να δει τα στοιχεία του συγκεντρωτικά, ανεξάρτητα από ποια περιοχή είναι. Μάλιστα, λοιπόν. Γίνει και στο Νότιο Ηράκλειο όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, διότι μπαίνει στο κτηματολόγιο.gr, όπως μας λέγατε και την προηγούμενη φορά, και μπορεί ο καθένας πολύ πολύ εύκολα να το κάνει έστω και την τελευταία στιγμή. Τον οδηγεί το σύστημα, βάζει τους κωδικούς από το TaxisNet και από εκεί και πέρα προχωρά και βλέπει και το κομμάτι το δικό του, δηλαδή τα στοιχεία τα οποία έχουν δηλωθεί, βλέπει τους όμορους γείτονες και όλα τα υπόλοιπα, όπως επίσης βλέπει και τον χάρτη με το χωράφι που έχει, ας πούμε, με δηλώσει, έτσι. Πολύ σωστά τα λέτε. Μέσα από την πλατφόρμα της κτηματολόγιο επιλέγουμε το κτηματολόγιο και την επιλογή της προανάρτησης. Με τους κωδικούς TaxisNet βλέπουμε τα στοιχεία της προανάρτησης. Βλέπουμε το απόσπασμα δηλαδή του κτηματολογικού πίνακα και το απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος για κάθε ιδιοκτησία.
Άμα συμφωνούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Αν υπάρχει κάτι το οποίο θέλουμε να διορθώσουμε ή αν υπάρχει κάποιο δικαίωμα το οποίο έχει απορριφθεί και θέλουμε να καταθέσουμε συμπληρωματικά στοιχεία, είναι η διαδικασία μέσω του γραφείου κτηματογράφησης και μέσω των email που έχουν μπει, έτσι ώστε να υποβάλει τις αιτήσεις επανεξέτασης. Εδώ πέρα να πούμε ότι είναι και το site του γραφείου κτηματογράφησης, το irakhtima.gr, που μέσα από την καρτέλα της προανάρτησης έχει αναλυτικά τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει. Μάλιστα. Κύριε Ντάλλα, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,